Συνάδελφε, καλημέρα. Εμείς οι εργαζόμενοι στο Ζαγόρι δουλεύουμε στη μεγαλύτερη γραμμή εμφιάλωσης στην Ευρώπη. Όπως μας είπε ο Πρωθυπουργός σε μια επίσκεψή του, για να μας κάνει να μοιραστούμε και εμείς την ίδια ικανοποίηση με τους εργοδότες μας. Το πώς χτίστηκε αυτή η βιομηχανία και το πώς λειτουργεί καθημερινά, το γνωρίζουμε εμείς οι εργάτες πολύ καλά. Και μας έχει φέρει στα όρια της διάλυσης πολλές φορές. Για εμάς, πριν από 2 χρόνια, έφτασε η στιγμή που πήραμε μια πολύ σημαντική απόφαση. Αποφασίσαμε λοιπόν ότι δεν θέλουμε να συνεχίσουμε άλλο έτσι. Ότι δεν είναι μοιραίο να δουλεύουμε με αυτά τα ωράρια, με τέτοια εντατικοποίηση και με ένα μισθό που δεν φτάνει να καλύψει τις βασικές ανάγκες μας. Ξεπεράσαμε τη λογική που λέει ότι τι θα κερδίσεις και με τα σωματεία, τίποτα δεν βγαίνει. Για εμάς λοιπόν ήρθε η στιγμή που πιστέψαμε στη δύναμη του οργανωμένου αγώνα και φτιάξαμε το σωματείο μας. Και μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι αυτή ήταν η πιο σωστή απόφαση που έχουμε πάρει. Μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια που παλεύουμε όλοι μαζί, μέσα από το σωματείο μας έχουμε καταφέρει πράγματα που ούτε μας περνούσαν από το μυαλό. Μάθαμε να συζητάμε, να κάνουμε γενικές συνελεύσεις και να ανταλλάσσουμε απόψεις. Μάθαμε να ξεπερνάμε τον φόβο και να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματά μας αγωνιστικά με το κεφάλι ψηλά. Οι χαμηλοί μισθοί, τα εξαήμερα, τα τετράβαρδα, η υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας τώρα πια δεν είναι απλά μια σκοτούρα στο κεφάλι μας, αλλά τα πεδία των μαχών μας. Για όλα αυτά έχουμε κάνει παρεμβάσεις, στάσεις εργασίας και απεργίες που νεκρώσανε τα εργοστάσια. Μόνο έτσι καταφέραμε να κερδίσουμε πράγματα. Οργανωμένα, συλλογικά, με πειθαρχίες τις αποφάσεις του σωματείου μας και με αγωνιστική στάση. Έτσι αντιμετωπίσαμε και την προσπάθεια της εργοδοσίας να μας εξαντλήσει με εξαήμερα και εφταήμερα, αξιοποιώντας τους αντιεργατικούς νόμους του κυρίου Γεωργιάδη. Το πιο σημαντικό όμως που έχουμε κερδίσει είναι ότι οι δεσμοί μεταξύ μας έγιναν ποιοτικά πολύ ανώτεροι. Με αυτούς που δουλεύαμε 20 χρόνια μαζί και λέγαμε μόνο μια τυπική καλημέρα, τώρα βαδίζουμε μαζί στον δρόμο του αγώνα. Τώρα ο καθένας μας είναι στήριγμα για τον άλλον. Τώρα μας απασχολεί τι γίνεται στο σπίτι του συνάδελφου, τι σκέφτεται και πώς εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε. Ξέρουμε καλά ότι έχουμε ζωήσει αρκετά την εργοδοσία, αλλά και την κυβέρνηση. Το βλέπουμε ότι η εργοδοσία προσπαθεί να μας βάλει εμπόδια με πολλούς τρόπους για να μας ξεγελάσει, να μας διαιρέσει, να μας κουράσει και να μας λυγίσει για να σταματήσει τη δράση μας. Και έχει στο πλευρό της την κυβέρνηση που περνάει τους νόμους για τα εξαήμερα, για το πάγωμα μισθών, για τη διάλυση των συλλογικών συμβάσεων. Το ξέρουμε λοιπόν ποιους έχουμε απέναντί μας. Εμείς, οι εργάτες στο Ζαγόρι, είμαστε αυτοί που με την απεργία μας πέρσι και με το πανό μας που έφτασε μέχρι μέσα στη Βουλή, αποστομώσαμε τον τότε Υπουργό Εργασίας και τρομάξαμε την εργοδοσία. Συνάδελφοι, εμείς είμαστε περήφανοι για το σωματείο μας και για το δρόμο που έχουμε διαλέξει, αλλά πρέπει να πούμε ότι όλο αυτό δεν προέκυψε τυχαία. Έχει παίξει δραστικό ρόλο η δράση του εργατικού κέντρου που όλα αυτά τα χρόνια μας προσέγγιζε, που παίρνει συνέχεια πρωτοβουλίες για όλα τα ζητήματα που αφορούν την οικογένεια του εργάτη και μπαίνει μπροστά και μας δείχνει τον δρόμο. Τέτοια είναι, για παράδειγμα, τα μαθήματα αλληλεγγύης, είναι η παιδική γιορτή που γίνεται στο Άλσος. Με τέτοια λοιπόν παραδείγματα καταλάβαμε στην πράξη ότι τελικά για το καλό των παιδιών μας
δεν αρκεί να μοχθήσουμε μόνο ατομικά, αλλά πρέπει να μπούμε και στον συλλογικό αγώνα. Για να μην κληρονομήσουμε στα παιδιά μας 7 ημέρα, μισθούς πείνας και σάπιες αξίες. Γιατί σε τελική ανάλυση αυτά έχουν επιπτώσεις και στην υγεία μας, και στην οικογένειά μας, και στην ανατροφή του παιδιών μας και πολύ παραπέρα. Καλπάζει η παιδική παραβατικότητα, λένε, και θα λογοδοτούν στη δικαιοσύνη οι γονείς. Τι θα πούνε δηλαδή σε έναν εργάτη σήμερα που κομματιάζεται με τα 7 ημέρα, που κάνει 2 δουλειές για να τα βγάλει πέρα και γυρνάει στο σπίτι και δεν έχει χρόνο, ούτε κουράγιο, να περάσει ποιοτικό χρόνο με το παιδί του. Τι θα πούνε? Και πότε θα λογοδοτήσουν για όλα αυτά οι βιομήχανοι, ο Γεωργιάδης, ο Χατζηδάκης, η σημερινή, αλλά και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις? Ξέρουμε λοιπόν ότι ο δρόμος που επιλέξαμε θα έχει εμπόδια, αλλά τώρα είμαστε σίγουροι για αυτόν τον δρόμο. Είμαστε πιασμένοι χέρι με χέρι με όλους τους εργάτες και παλεύουμε για να ζήσουμε καλύτερες μέρες, όχι απλά για να βγάλουμε τη μέρα. Έτσι λοιπόν, δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για την απεργία στις 20 του Νοέμβρη, για να ζωρίσουμε και άλλο την εργοδοσία, να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας και ταυτόχρονα να βάλουμε ένα ακόμα λιθαράκι στο δρόμο που έχει διέξοδο, συνάδελφοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.